Η πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 18 Αυγούστου του 1917, στις 5 η ώρα το απόγευμα, ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της πόλης. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός που άλλαξε σημαντικά τη φυσιογνωμία της πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά, μέσα σε 32 ώρες, έκαψε 9.500 σπίτια σε έκταση 1.000.000 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή 32% της συνολικής της έκτασης, και άφησε άστεγα πάνω από 70.000 άτομα. Οικονομικές και εμπορικές λειτουργίες, διοικητικές υπηρεσίες, χώρια αναψυχής και τα σημαντικότερα πνευματικά και θρησκευτικά ιδρύματα των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων, μαζί με τα αρχεία τους, καταστράφηκαν ολοσχερώς. Παρά τις μεγάλες καταστροφές και τις χιλιάδες των πληγέντων, κανένας κάτοικος της πόλης δεν έχασε τη ζωή του από την πυρκαγιά, γιατί εξαπλωνόταν αργά. Μόνο κάποιοι μεθυσμένοι Γάλλοι στρατιώτες παγιδεύτηκαν σε καπηλιό και κάηκαν ζωντανοί. Η περιοχή που κάηκε ήταν κυρίως η περιοχή μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου, Λέοντος Σοφού, Νίκης και Εθνικής Αμήνης. Αυτή η περιοχή στα επίσημα έγγραφα αναφέρεται ως «Πυρίκαυστο ζώνη» και στις λαϊκές διηγήσεις «Τα Καμένα». Το ύψος των υλικών ζημιών υπολογίστηκε σε 8 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Μεταξύ των κτηρίων που κάηκαν ήταν το ταχυδρομείο, το τηλεγραφείο, το δημαρχείο, οι εταιρείες ίδρυυσης και φωτοαερίου, η Οθωμανική Τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα, οι αποθήκες της Τράπεζας Αθηνών, ο Ναός του Αγίου Δημητρίου και άλλοι δύο Ορθόδοξοι Ναοί, το Σακλή Τζαμί και άλλα 11 τεμέλη, η Αρχιραβηνία με όλο το αρχείο της και 16 από τις 33 συναγωγές. Καταστράφηκαν επίσης τα τυπογραφεία των περισσότερων εφημερίδων, πολλές από τις οποίες δεν κατάφεραν να επανεκδοθούν. Επίσης καταστράφηκαν 4.096 από τα 7.695 καταστήματα, αφήνοντας ανέργους το 70% των εργαζομένων. Το μέρος της πόλης που κάηκε ανοικοδομήθηκε με νέο οργανωμένο σχέδιο, δημιουργώντας μια σύγχρονη πόλη. Λίγες μόνο ημέρες μετά την καταστροφή, η κυβέρνηση Βενιζέλου ανήγγειλε ότι δεν θα επιτρεπόταν η ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση της πόλης, αλλά μόνο στη βάση ενός νέου πολεοδομικού σχεδίου, σύμφωνα με τον νόμο 823 του 1917, που εκπώνησε ο Υπουργός Συγκοινωνιών Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Με απόφαση του Παπαναστασίου, ιδρύθηκε Διεθνής Επιτροπή Νέου Σχεδίου Θεσσαλονίκης, με πρόεδρο τον Ερνέστ Εμπράρ, και την εκπώνηση ρημοτομικού σχεδίου, το οποίο παραδόθηκε στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας στις 29 Ιουνίου 1918. Το σχέδιο δεν εφαρμόστηκε πλήρως και εξαιτίας της δύσκολης εξέβρεσης επαρκών κονδυλίων, ακόμη και πιέσεων εκ μέρους μεγαλοϊδιοκτητών, υπέστη πολλές μεταβολές, αλλά αποτέλεσε μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την πρωτύτερη κατάσταση της πόλης, δίνοντάς της σύγχρονη ρημοτομία και όψη. Ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης σημειώθηκε την 3η 20 Ιουνίου 1978 στις 11:03 το βράδυ, με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της πόλης και συγκεκριμένα στο χωριό Στίβος, που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Κορώνια και Βόλου. Οι προειδοποιητικές δονήσεις είχαν αρχίσει μέρες πριν, αλλά κανείς δεν περίμενε τόσο μεγάλο σεισμό. Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε διάρκεια 10 δευτερολέπτων και έγινε σιτό σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία. Ο πρώτος απολογισμός ήταν δραματικός. 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο μοναδικό κτίριο που έπεσε, το οκταόροφο της πλατείας Υποδρομίου, το οποίο πέρα από 29 ψυχές πήρε μαζί του και την ψευδαίσθηση του έως τότε άτρου του Μπετών. Ο ιδιοκτήτης του ισόγειου ζαχαροπλαστείου Νίκος είχε αυθαίρετα και εγκληματικά αφαιρέσει κολόνα υποστήλιο από το υπόγειο γιατί δεν χωρούσαν τα μηχανήματα. Επίσης από το σεισμό 220 άτομα είχαν τραυματιστεί και 800.000 άνθρωποι ήταν προσωρινά άστεγοι αφού φοβούνταν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Εντοπίστηκαν ακόμη εκτεταμένες βλάβες στα μνήμια της πόλης, ροτόντα, χειροποίητο κτλ. Που οφείλονταν πιο πολύ στην επιδείνωση βλαβών από δεκαετίες και αιώνες. Μετά την εκδήλωση του σεισμού, επικράτησε πανικός και πρωτοφανές χάος στη Θεσσαλονίκη, αφού όλοι οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και προσπαθούσαν με κάθε μέσο να φύγουν από την πόλη. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και η ηλεκτροδότηση διακόπηκαν σε πολλές περιοχές της πόλης. Εκείνη τη νύχτα, στη συμπρωτεύουσα, η κρατική μηχανή είχε απονεκρωθεί. Υπήρξε ο πρώτος σεισμός που έπληξε μεγάλο αστικό κέντρο στην Ελλάδα και γι' αυτό δεν υπήρχε σχετική εμπειρία αντιμετώπισης τέτοιων και τόσο εκτεταμένων καταστροφών. Οι Θεσσαλονικοί πέρασαν το θέρος του 1978 στους δρόμους, στα πάρκα, τις πλατείες και την Ήπεθρο.
Το σοκ του σεισμού και ο φόβος για νέο ισχυρό μετασεισμό έκανε τους Θεσσαλονικείς να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατασκηνώσουν στην Πανεπιστημιούπολη, στην Παραλία, στην Αριστοτέλους, στην Τούμπα, στο Τρίτο Σώμα Στρατού, ακόμη και εντός των ανακτόρων του γαλερίου στην πλατεία Ναυαρίνων. Ο αριθμός των σκηνών ήταν ισάριθμος με τον αριθμό των ακατάλληλων κτηρίων. 3.170 κτίρια κρίθηκαν κόκκινα και 13.918 κίτρινα. Ιδιαίτερο μέλημα υπήρξε για τον έλεγχο των νοσοκομείων και των σχολείων. Οι υλικές ζημιές έφτασαν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σημερινές τιμές. Ο σεισμός συνολικά προκάλεσε μεγάλη οικονομική ζημιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Τα σημαντικότερα βεβαίως στους ίδιους κατοίκους της πόλης. Είχε όμως και ένα καλό ο σεισμός. Αναπτύχθηκαν ανθρώπινες σχέσεις γειτονιάς στους καταβλισμούς και πολλοί παρά την ταλαιπωρία θα θυμούνται με χαμόγελο τη ζωή στα αντίσκηνα. Οι φήμες για τους δίθεν μετασεισμούς και το γεωλογικό ρόλο της επικείμενης Πανσελίνου ήταν τέτοιες που ανάγκασαν τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή να περάσει το συγκεκριμένο τριήμερο στη Θεσσαλονίκη για να κατευνάσει τους φόβους των πολιτών. Με αφορμή το σεισμό της Θεσσαλονίκης και τον επόμενο της Αθήνας το 1981, ιδρύθηκε το 1983 ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, που είναι αρμόδιος φορέας της πολιτείας για το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας. Το ρολόι στη ΣΤΟΑΜ Αλακοπή σταμάτησε για πάντα την ώρα του σεισμού. Οι δείκτες του εκεί ακίνητοι στις 11:03 μένουν ως μνημείο μιας δραματικής ιστορικής νύχτας. Από το εσωτερικό του πλανήτη, καυτό υλικό από το μανδύα βρίσκει διέξοδο στην επιφάνεια του εδάφους και κάνει εκρήξεις. Κανονικά η λάβα συμπαγής των ηφαιστείων. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η κλασική εικόνα που έχουμε για τα ηφαίστεια. Και πώς μεταφέρεται αυτή στην πραγματικότητα η εικόνα που έχουμε για τα ηφαίστεια. Πάμε πρώτα στην Ισλανδία. Να μια χαρακτηριστική εικόνα που γνωρίζουμε εμείς από ένα ηφαίστειο, η έκρηξη της λάβας. Βεβαίως, αυτό συνέβη στην Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι ένα νησί που βρίσκεται πολύ ωραίο.